Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε, καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι. Καινούριο βλογκάκι ξεκινάει και τι βλογκάκι σας έχω σήμερα πραγματικά. Να σας δείξω πώς είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που είμαστε όλοι εδώ πέρα, οικογενειακός. Και αφιερώνω μία Κυριακή στον εαυτό μου ώστε να μην κάνω τόσες δουλειές όσες κάνω μέσα στην εβδομάδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, δεν πάει το μυαλό σας, το τι γίνεται εδώ μέσα. Λες και έχει περάσει τυφώνας και τα έχει σηκώσει και τα έχει πάρει όλα. Και απλά δεν ασχολήθηκα μία μέρα. Δεν ασχολήθηκα. Χθες πήγαμε για περπάτημα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Απολαύσαμε την ωραία μέρα, τον ωραίο καιρό, να κάνουν λίγο ποδήλατο τα παιδιά οικογενειακά. Οπότε πάντα το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στα παιδιά και γενικά σε εμάς τους 5 αποκλειστικά. Λοιπόν, θα σας δείξω σε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Απλά θα πω πρώτα τα δικά μου θέματα. Πρώτο. Η καλή μέρα το πρωί φαίνεται. Σαββατοκύριακο δεν άνοιξα κάμερα, δεν έγραψα τίποτα. Δεν ξέρω το λόγο, απλά δεν ασχολήθηκα καθόλου. Οπότε λέω θα σηκωθώ το πρωί να κάνουμε ένα ωραίο βλογκάκι, γιατί έχω να κάνω και καθαρισμό μπάνιου. Λίγο πλακάκια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Είχα να σας δείξω να κάνουμε ένα ωραίο βλογκάκι. Έχουμε ωραίο φαγητό να φτιάξω, μπριζόλες στο φούρνο με πατάτες. Πάω φανταστικό φαγητό. Τέλος πάντων, και τι σας έλεγα, το ξέχασα. Α, ναι, ότι η καλή μέρα το πρωί φαίνεται. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι και εγώ τσακώνομαι με τα παιδιά μου. Είναι φυσιολογικό να τσακώνεσαι με τα παιδιά σου. Εμείς τσακωθήκαμε σήμερα το πρωί διότι το σπίτι είναι σε άθλια κατάσταση και όταν το βλέπω με πιάνει πονοκέφαλος. Δηλαδή κάτι μου πάει στράφα στη μέρα μου. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει γενικά να αφήνω πράγματα. Δεν μ' αρέσει, είναι δικό μου θέμα. Θέλω το σπίτι να είναι καθαρό, περιποιημένο, το κάθε πράγμα στη θέση του. Όταν λοιπόν το βλέπω. Αλλά για να δείτε ότι κανείς δεν είναι τέλειος, θα πρέπει να σας δείξω πώς είναι το σπίτι, γιατί το βλέπετε καθαρό, αλλά πώς είναι και από την άλλη όψη του νομίσματος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Πήγα σούπερ μάρκετ. Ψώνισα γαλοπούλα, τυριά, τα καθημερινά αυτά που γενικά τρώγονται πολύ. Και πάω ταμείο. Και πάω να ανοίξω τη τσάντα, αλλά δεν υπήρχε πορτοφόλι. Δεν υπήρχε πορτοφόλι, γιατί πολύ απλά από το χαμό του πρωινού ξέχασα να πάρω το πορτοφόλι μαζί. Γιατί πήγαν τα παιδιά και λέω ας πάω τώρα πρωί-πρωί να τελειώνω, γιατί δεν θέλω πολλά πράγματα. Ξέχασα το πορτοφόλι μου. Το έχετε πάθει εσείς, παιδιά? Για πείτε, κοριτσιά μου, κάτω στα σχόλια, το έχετε πάθει εσείς? Πιστεύω κάποια θα το έχει πάθει, όχι μόνο εγώ. Δεν χάνω δηλαδή μόνο εγώ το μυαλό μου. Λοιπόν, ήρθα σπίτι, πήρα το πορτοφόλι και αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχω τηλέφωνο. Ναι, πάει και το τηλέφωνο, κορίτσια μου, χωρίς τηλέφωνο. Κάτι έπαθε το τηλέφωνο και δυστυχώς δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Δεν με βλέπουνε, δεν με ακούνε, δεν. Μου λέει ο άντρας μου, δεν πειράζει, θα σου δώσω εγώ το παλιό, έχει ένα παλιό δικό του, δεν με ενδιαφέρει, δεν με πολύ απασχολεί, τηλέφωνα να μπορώ να επικοινωνώ. Και πάω στο σούπερ μάρκετ και αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχω πορτοφόλι, το τηλέφωνο μου χάλασε, δεν έχω τηλέφωνο να επικοινωνήσω με άνθρωπο, κάτι. Γυρνάω στο σπίτι, προσπαθώ να αλλάξω τις κάρτες στο κινητό, να μπει αυτή η καρτούλα. Παιδιά, δεν μπορώ, κουράστηκα. Εδώ μεταξύ, και κάπου εδώ στα μάτια, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα, έχω βγάλει κάτι σαν κρυθαράκια. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και από άγχος. Παίζει να είναι, γενικά εγώ όταν αγχώνομαι, όλο κάτι θα πετάξω στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, αυτά τελείωσα με τα παραπονά μου, σας τα είπα, μεγάλη έναρξη, ωραία. Και πάμε να σας δείξω, δεν θα σας δείξω ότι πήρα το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι πολύ λίγα πράγματα και κλασικά γαλοπούλα, τυριά. Όταν ξαναπάω με το καλό για τα περισσότερα θα κάνουμε και το σούπερ μάρκετ όπως κάνουμε συνήθως. Απλά ήθελα να σας δείξω, επειδή μια φίλη μου έγραψε ότι το Ocean Key που πήρα για γενική χρήση, αυτό το ωραίο που σας είπα. Πήγα, παιδιά μου, έγραψε κοπέλα ότι υπάρχει και απορρυπαντικό για τα ρούχα και εμπαλλακτικό για τα ρούχα.
Επειδή και σε αυτή την περίπτωση δεν έχω ψέματα, το Ariel δύσκολα το αλλάζω. Πήρα το μαλακτικό όμως, γιατί σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα κοιτάξει, δεν είχε πάει το μυαλό μου καν να κοιτάξω στα απορριπαντικά. Και το βρήκα, να το, είναι το Ocean Key, επειδή την προηγούμενη φορά δεν σας το έδειξα. Παιδιά, μυρίζει τέλεια. Όταν σας λέω μυρίζει τέλεια, πιστέψτε με. Μυρίζει τέλεια. Δεν υπάρχει. Και πήρα δύο. Και επίσης βρήκα να δοκιμάσω το Ocean Key. Εδώ φαίνεται, εδώ σας φαίνεται. Κοιτάζω λίγο δεξιά, μην κολλήσετε, κοιτάζω την οθόνη. Είναι για τα τζάμια, παιδιά. Οπότε σήμερα, με αυτό το προϊόν, με το γενικής χρήσης, που πήρα το μεγάλο το μπουκάλι και το άλλο που πήρα το σπρέι για το μπάνιο, θα ασχοληθούμε με το μπάνιο και θα καθαρίσουμε μπάνιο. Δεν θέλω να σας δείξω επίσης το βάζο που πήρα από Σκλαβενίτη, μισό λεπτό, αυτό πρέπει να το δείτε όμως, το οποίο είναι θεϊκό, αλήθεια σας λέω, το βλέπετε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθώ να πάρω και λουλούδια, ίσως πάω το μεσημέρι να πεταχτώ να πάρω, γιατί πήγα τώρα το Σαββατοκύριακο, αλλά την ώρα που πήγα εγώ δυστυχώς ήταν κλειστά, δεν βρήκα λουλούδια. Το πήρα από Σκλαβενίτη και ήταν, παιδιά, στα 10 ευρώ. Παιδιά, εγώ έχω τρελαθεί και πρέπει να σας το ξαναδείξω. Τι λέτε, τελειώ, 10 ευρώ, από Σκλαβενί. Λοιπόν, και ταιριάζει με τα ρεσό εκεί τα κεράκια που είχα πάρει στο εορταστικά, στη διακόσμηση τραπεζαρίας που είχα πάρει τα κεράκια με τις μπαταρίες, ταιριάζει άψογα με αυτό. Λοιπόν, σας τα είπα όλα, πάμε γρήγορα να ξεκινήσω να σας δείχνω, τι να σας δείχνω, γίνεται εδώ μέσα χαμός. Θα ξεκινήσουμε από κουζίνα, ξεκινήσω να μαζεύω κουζίνα. Να βάλω το φαγητό μπριζόλες με πατάτες στο φούρνο για να ετοιμάζεται. Και πάμε να ξεκινήσουμε το βλογκάκι μας. Φύγαμε. Με άλλα ρούχα με βλέπετε, παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται πίσω, γίνεται χαμός. Με άλλα ρούχα, διότι το The Bad Luck συνεχίζει, αλλά βέβαια αν πάμε σύμφωνα με τους, με τους μύθους μας, όταν σου πέφτει λέει καφές, κάτι είναι καλό. Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου φύγει ο καφές στα ρούχα μου, ευχαριστώ, οπότε άλλαξα κιόλας τώρα, με βλέπετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα κουζίνα σαλόνι, πάμε με τα δωμάτια και τέλος πάμε για μπάνιο. Βέβαια, ναι, ξέχασα πριν να μαγειρέψουμε κιόλας, οπότε φτιάχνω κουζίνα, την ετοιμάζω, φτιάχνουμε φαγητό, το βάζουμε στο φούρνο για να είναι έτοιμο όταν θα έρθουν τα μικρά μου και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο σπίτι. Ε, τι λέτε, πάμε.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μόλις κάθισα στον καναπέ να απολαύσω το καθαρό μου σπίτι, μέχρι βέβαια να ξαναγίνει χάλια. Δεν είναι θέμα χρόνου αυτά. Το καταλαβαίνετε, σας άναψα έτσι και λίγο τα κεριά στο μπάνιο για να δείτε τι ωραία που είναι έτσι σαν ατμόσφαιρα. Βέβαια καταλαβαίνετε και πάλι ότι τα κεριά σβήνουν και δεν ανάβουν ποτέ, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσω. Πριν σας αφήσω όμως θέλω δύο λόγια να πω. Επειδή είμαι σίγουρη θα με ρωτήσετε, το προϊόν που χρησιμοποίησα είναι φανταστικό. Σας προτείνω να το δοκιμάσετε κι εσείς και θα περιμένω αν το πάρετε το οποιοδήποτε σχόλιο. Εμένα σίγουρα δεν θα λείψει από τα ντουλάπια του σπιτιού μου, είναι το μόνο σίγουρο. Και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και το τελευταίο, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο αγόρι μας, το όμορφο, το καλό. Άλλος κανείς δεν έκανε, μόνο η Μαρία το Γιάννη. Αλλά έτσι είναι κάθε μάνα για το παιδί της. Οπότε να ευχηθώ στο παιδάκι μας χρόνια πολλά, να έχει υγεία, χαρά, ευτυχία και να χαίρεται την ονομαστική του εορτή. Τη χάρις μας, την όμορφη, την κούκλα μας, το μωρό μας, το όμορφο, να το χαιρόμαστε. Και φυσικά, αν έχετε κι εσείς, όποιον και όποια έχετε, μέσα από την καρδιά μου, τις πιο ζεστές ευχές, να τους χαιρόσαστε. Και αυτά, νομίζω ότι τα είπα όλα και πάω να κάνω ένα μπάνιο, να καθαριστώ, να βάλω πιτζάμες και να κάτσω να φάω κάτι. Φιλάκια πολλά, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Bye 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 bye.